νηστικό για πάρα πολλές μέρες επίσης. Γυμνό στο πειθαρχείο. Γυμνό στο πειθαρχείο. Ναι, ναι, μόνο με το κάτω ισόρουχο. Ναι. Και από εκεί και ύστερα κάθε μέρα είχα με οποιονδήποτε τρόπο ο καθένας σκεφτόταν κάποιο είδος κακό μεταχείριση. Δηλαδή, ακόμη και το βράδυ έρχονταν κάποιοι αξιωματικοί και με παίρνανε μέσα στα μεσάνυχτα με το περίστροφο στο πλάι εδώ για να μου πούνε να πάμε να πάω να ανοίξω τον λάκκο μου για να με εκτελέσουν. Και στη συνέχεια βέβαια ματαιώνονταν αυτά, φτάνοντας στο σημείο εκεί σε εκείνο τον τόπο, βλέπαν τη δική μου σταθερότητα ότι εγώ δεν έκανα πίσω και μετά με λίγο ξύλο και έφευγα από εκεί. Όλα αυτά είχαν ως στόχο να σας πείσουν να πάρετε όπλο. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτός ακριβώς ήταν. Γι' αυτό ακριβώς συνεχίστηκε αυτή η κακομεταχείριση και με πιο έντονο ρυθμό όταν βρέθηκα τελικά στις στρατιωτικές φυλακές Ιωαννίνων. Εκεί. Εκεί έγιναν πολύ χειρότερα πράγματα απέναντί μου, ασκήθηκε πολύ βιοπραγία. Ναι. Συγκεκριμένα τα μεσημέρια, όταν όλοι οι άλλοι κρατούμενοι έμπαιναν μέσα στο θάλαμο για να ξεκουραστούν, εμένα με βγάζανε έξω και οι δεσμοφύλακες, οι άλλοι επίσης οι υπαξιωματικοί κτλ. Με χτυπούσαν όλο το μεσημέρι. Πόσα άτομα? Ήταν αρκετά άτομα. Γιατί τόσο μένος εναντίον σας, πώς το εξηγείτε? Έτσι, οι άνθρωποι πιστεύαν ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος ή δεν μπορούσαν να το δεχθούν. Γιατί εγώ να αρνούμαι στρατιωτική υπηρεσία, ενώ αυτοί υπηρετούσαν την πατρίδα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πού εγώ στήριζα τη θέση μου αυτή. Να σας πω κάτι άλλο. Έχετε υποστεί και ένα άλλο βασανιστήριο. Πολύ σκληρό. Είναι γνωστό, ποια είναι γνωστή η περιπέτειά σας από το ότι σας σβήσαν στο σώμα σας κάποια πακέτα τσιγάρα, είναι αλήθεια? Ναι, αυτό ήταν το πιο επώδυνο πράγμα. Ναι. Συγκεκριμένα κάποιος αξιωματικός ένα απόγευμα συγκέντρωσε πάρα πολλούς φρουρούς και επίσης κρατούμενους αρκετούς στο θάλαμο μέσα με αντικειμενικό σκοπό να κάμψει την αποφασιστικότητά μου εκείνο ακριβώς το απόγευμα. Με έβγαλε έξω στο προαύλιο, συγκεκριμένα πριν με βγάλει στο προαύλιο, μέσα στο χώρο της, στο θάλαμο της φυλακής, άρχισε να με χτυπάει κάνοντάς με φάλαγγα. Ποιος αξιωματικός ήταν αυτός, κύριε Κογιό? Καραμπάς Γεώργιος. Λοχαγός. Αντιπολοχαγός. Λοιπόν, σας έκανε φάλαγγα. Λοιπόν, έβαζε τους κρατούμενους συγκεκριμένα. Αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι με χτυπούσαν, με είχαν ξαπλώσει κάτω, σηκώσαν τα πόδια επάνω και χτυπούσαν πάρα πολύ δυνατά στα πέλματα των ποδιών. Φάλαγγα. Με γύρισαν επίσης και από την άλλη μεριά και στη συνέχεια μου έκανε εικονική εκτέλεση. Δηλαδή? Με έστησε στον τοίχο, έβαλε φυσίγγια μέσα σε ένα όπλο, ναι, και με απειλήσε εκείνη τη στιγμή. Μέσα στο κελί? Μέσα στο θάλαμο της φυλακής. Στο θάλαμο, λοιπόν. Ναι. Από εκεί και ύστερα με έβγαλε έξω, στο προαύλιο. Υπήρχαν κάποια δοκάρια που παίζαμε μπάλα εκεί οι κρατούμενοι και ζητούσε κάποιο σκηνή για να με κρεμάσει τα δοκάρια. Αυτή ήταν η πρόθεσή του. Αλλά επειδή όμως δεν έβρισκε το σκηνή, με ακινητοποίησε στον τοίχο και άρχισε να συγκεκριμένα είπε σε κάποιον κρατούμενο να πάει στο καψιμί και να φέρει πακέτα τσιγάρα. Έφερε αρκετά από αυτά, έδωσε σε όλους εκεί που ήταν γύρω και ανάψανε τσιγάρα και τα έπαιρνε από τον καθένα και το έσβηνε εδώ στο στήθος μου. Ναι, εδώ ακριβώς. Πόσα τσιγάρα θυμάστε? Πρέπει να ήταν αρκετά. Και πόσοι παρακολουθούσαν εκεί? 39 εκεί πρέπει να ήταν τουλάχιστον. Να ήταν 40 άτομα, να είχα συγκεντρωθεί. 40 άτομα παρακολουθούσαν αυτό το μαρτύριο. Αυτό ακριβώς. Και πώς αντιδρούσαν όλοι αυτοί? Πώς αντιδρούσαν, να σας πω χαρακτηριστικά το εξής. Ότι κάποιος που δεν συμμετείχε το βράδυ, όταν κοιμόμασταν αυτός επάνω και εγώ κάτω, μου λέει, Θανάση μου λέει, αν μου διέταζε να κάνω και εγώ το ίδιο, συγκρατούμενός μου. Λέει, δεν θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Γιατί έπρεπε να υπακούσω. Τι μου λέει. Ναι, όλοι υπάρχουν ακριβώς ότι τους έλεγε ο αξιωματικός αυτό το θέμα. Στη συνέχεια με ξάπλωσαν κάτω και με ακινητοποίησανε χέρια και πόδια και μου έριχναν νερό πάνω στο πρόσωπο. Για να συνέλθετε? Όχι. Γιατί? Αυτό το νερό είναι κάποιο βασανιστήριο που χρησιμοποιούν στην Αφρική, νομίζω. Δηλαδή? Λίγο νερό πάνω στο πρόσωπό μου. Ναι. Και αυτό έπεφτε στο στόμα, στα αυτιά, στη μύτη. Δεν μπορούσα να ανασάνω. Ήταν πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ σε αυτό το είδος βασανιστήριο. Πόσες μέρες κράτησαν αυτό το βασανιστήριο, κύριε Κόγιο? Από τις 18 Ιουλίου του 70, ναι, που παρουσιάστηκα στην Άρτα, μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, το ίδιο έτος που δικάστηκα, πρώτη φορά που δικάστηκα, αυτό το χρονικό διάστημα. Πόσα στρατοδικεία έχετε περάσει? Έχω περάσει 2 στρατοδικεία με συνολική ποινή 10 ετών και βγήκα στα 5,5 χρόνια λόγω του ότι εργαζόμουν μέσα στη φυλακή. Α, μάλιστα. Τώρα εργάζεστε? Είστε ελεοχρωματιστής? Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή η εμπειρία όλη,
Τι είναι για σας τώρα, μια φρικτή ανάμνηση? Καθώς βλέπω πίσω στο παρελθόν και να έχουν συμβεί τέτοια φρικιαστικά πράγματα, από τη δική μου πλευρά βλέπω ότι μπόρεσα να αντιμετωπίσω όλα αυτά με τη βοήθεια του Θεού. Μάλιστα. Όλη αυτή η δοκιμασία. Από την άλλη πλευρά όμως γνωρίζω γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι υπάρχει μια αόρατη πονηρή δύναμη η οποία κινεί τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα φρικιαστικά πράγματα και άλλα επίσης που γίνονται σε αυτόν τον πλανήτη. Αλλιώς δεν εξηγείται λογικά ένας άνθρωπος που θέλει να δείξει αγάπη για τον κόσμο. Ναι. Και να το κάνει αυτό με έμπρακτο τρόπο, να μην θέλει να μάθει τον πόλεμο και να έχει τέτοια μεταχείριση. Πετε μου κάτι, την εποχή εκείνη πόσοι άλλοι ήταν στις φυλακές, αντιρρησίες συνείδησης? Συνολικά εκείνα τα χρόνια πρέπει να ήμασταν γύρω στους 60 με 70. Πάντως η δική σας περίπτωση είναι από τις λίγες, γιατί βασανιστήκατε πάρα πολύ σκληρά. Ήταν και μερικοί άλλοι. Τα τσιγάρα, τα θυμάμαι εγώ ότι είναι 39 η έρευνα που έκανα, εκεί με οδηγεί. Ποιοι άλλοι φίλοι ήταν που βασανίστηκαν έτσι? Ήταν ένας αδερφός, όπως λεγόμαστε εκεί, και έτσι νιώθουμε ένας για τον άλλο, Παναγιωτέλης Στέργιος. Τι του κάνανε αυτό? Κατέχος Παναγιώτης και πολλοί άλλοι. Υπέφερε πάρα πολύ αυτός ο φίλος, ο Παναγιωτέλης, στη Σύρο. Στη Σύρο. Φοβερά βασανιστήρια και... Όταν τα λέει κανείς να ταιριάζει. Τι είδους βασανιστήρια, κύριε Βόγια? Πάρα πολύ ξύλο. Βιοπραγία. Πολύ ξύλο επάνω στο πειθαρχείο, το χτύπωσα βιοπραγία. Πάρα πολύ. Αυτούς τους ανθρώπους τώρα, αν τους δείτε, τον Καραμπά, τον Λοχαγό, ας πούμε, τον Άνθιπο Λοχαγό, τι θα νιώσετε για αυτούς? Κοιτάξτε, δεν θα νιώσω τίποτα, δηλαδή ένα μίσος απέναντι αυτού του ανθρώπου, γιατί πιστεύω ότι δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε. Γι' αυτό ακριβώς που έκανε. Παρόλο που είχαμε το χρόνο στη διάθεσή μας και να το εξηγήσω μερικά πράγματα, ότι δεν ήταν σωστή αυτή η πορεία. Δεν κρατάω τίποτα απέναντί του.